Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, απόψε το βράδυ θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και η κεντρική πολιτική σκηνή κυριολεκτικά φλέγεται, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και πολλά και ενδιαφέροντα θέματα σε αυτό που ονομάζουμε μικρό κόσμο, στο νησί των Φεάκων. Σας έχω ενημερώσει από την ροή του Δελτίου Ειδήσεων ότι απόψε το βράδυ έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το βουλευτή Κέρκυρα τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Στέφανο Γκίκα, πιστεύω σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για όλα αυτά τα οποία προανέφερα, φυσικά μαζί μου, δίπλα μου. Η Ρο Λέλα, καλησπέρα η Ρο. Καλησπέρα, καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα κύριε Βουλευτά, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε χαρούμενος διότι κερδίσατε χθες και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Όντως. Αυτό το ντέρμπι έκλεισε υπέρ σας. Γεμίσατε το Δημοτικό Θέατρο με την εκδήλωση. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και έτσι να ευχαριστήσω και από τη συχνότητά σας. Όλους όσους ήρθαν και ήταν πάρα πολλοί, παρά τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ήταν ακριβώς την ίδια ώρα. Αλλά βεβαίως πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω την Τώρα Μπακογιάννη και τον Δημήτρη τον Κερίδη που ήρθαν στην Κέρκυρα κάτω από δύσκολες συνθήκες. Μην ξεχνάμε ότι το Σάββατο δεν μπορούσαν να γίνουν πτήσεις για να μιλήσουμε για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα θεματική εσπερίδα για τα ελληνοτουρκικά. Και νομίζω ότι όσοι ήρθαν στο Δημοτικό Θέατρο ή όσοι παρακολούθησαν και τώρα ακόμα μπορούν να την παρακολουθήσουν τη συζήτηση αυτή από το διαδίκτυο ενημερώθηκαν για πτυχές των ελληνοτουρκικών που ίσως δεν γνώριζαν. Ήταν μια υψηλού επίπεδου συζήτηση και άλλη μια φορά να ευχαριστήσω και την Τώρα και τον Δημήτρη αλλά και όλους όσους ήρθαν. Και είναι και στην επικαιρότητα το θέμα με την τουρκική προκλητικότητα να προβληματίζει μέρα με τη μέρα. Καθημερινά, δεν έχει να πούμε ότι μέρα. Έχουμε διάφορα θέματα τα οποία βρίσκονται στο προσκήνιο και να πούμε κυρίες και κύριοι ότι αύριο το μεσημέρι προς το απόγευμα θα δούμε αν θα έχουμε την περίφημη φράση τοπικό Λευκό επίπεδο «Χαμπέμους Πάμπα». Δηλαδή αν θα μπορέσει ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας να βγάλει πρόεδρο και να συγκροτήσει συμβούλιο, καθώς η παράταξη του κυρίου Δημήτρη Καλούδη έχει 5 μέλη και απαιτείται η συνένεση, η σύμπραξη ή η συγκυβέρνηση ενός ατόμου. Θα μου πεις τι αφορά τον κόσμο, τι θα κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος. Βεβαίως μας αφορά όλους. Γιατί τι ο Ιατρικός Σύλλογος, πέραν των δικών του θεμάτων, καθαρά ιατρικού ενδιαφέροντος, έχει να κάνει φορέας. Με την κοινωνία. Και μην ξεχνάμε ότι και ο κύριος Καλούδης ως πρόεδρος και άλλα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου έχουν πει ότι πρέπει να μετέχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και πολλά πολλά άλλα. Άρα, αύριο 2.30. Ερώτημα, νόμιμο μπορεί να είναι, ηθικό είναι. 2.30 αύριο το μεσημέρι. Υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι, δεν είναι όλοι. Είναι γιατροί, δημόσιοι υπάλληλοι. Πώς θα φύγουν, θα αφήσουν το νοσοκομείο. Εξελέγησαν... Να το πω κυρκυριακά, η μπάντο για να πάνε να κάνουν τη διαδικασία στον Ιατρικό Σύλλογο. Δηλαδή, γιατί δεν γίνεται 3.30 ή 5, ας πούμε. Το απόγευμα. Το απόγευμα. Θέλει, λες, να αποκλειστεί κάποιος. Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να πάνε. Αν δεις λίγο την ανθρωπογεωγραφία και με όλα αυτά που έχουν μεσολαβήσει αυτό το διάστημα τις συζητήσεις για το Προεδρείο, τη γραμματεία, ναι μεν αλλά όχι εσύ αλλά εκείνος κτλ, θα δεις ότι νόμιμο, ξαναλέω, μπορεί να είναι, δεν ξέρω αν είναι ηθικό. Μάλιστα. Το 2.30. Είναι πολλά. Να σας δώσω και μια πληροφορία που είδα πριν από λίγο, μου ήρθε στο δικό μου alert. Ανασχεδιάζεται, πιθανό να το ξέρετε κύριε Βουλευτά, ότι ανασχεδιάζεται η νέα κοινή αγροτική πολιτική και θα έχουμε μια σημαντική ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα πανελλαδικά δεδομένα για την αγροτική καλλιέργεια στα Ιόνια νησιά, για την ελαιοκαλλιέργεια και την αμπέλοκαλλιέργεια. Προβλέπεται αποζημίωση αναστρέμα 60 ευρώ, αλλά για τα Ιόνια νησιά θα υπάρξει ένα επιπλέον ποσό 10 ευρώ. Ναι. Είναι σημαντικό. Τελειώνει το παλιό καθεστώς, έχουμε ένα νέο καθεστώς αναστρέμα. Είναι σημαντικό. Θα έχουμε πάντως την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αυτά με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος προγραμματίζεται να έρθει στο τέλος αυτού του μήνα, αρχές του άλλου. Ωραία. Θα καθοριστεί η ημερομηνία, το έχουμε ήδη αυτό συμφωνήσει. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα εδώ η επίσκεψή του, ακριβώς διότι έχουμε πολλά τέτοια ζητήματα και με τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως είναι η τυποποίηση ελαίου, όπως είναι τα αλλαντικά, τα κουνκουάτ, όπως είναι τα τοπικά μας προϊόντα. Και βεβαίως θα γίνει και μια ευρύτερη αναφορά στην αγροτική πολιτική και τις ενισχύσεις που προβλέπονται, που είναι πάρα πολλές και για νέους αγρότες, αλλά και για τη γυναική επιχειρηματικότητα, αλλά και γενικότερα προγράμματα στήριξης του αγροτικού κόσμου. Νομίζω ότι θα είναι η πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Θα το πούμε όμως αυτό όταν θα έρθει ο άλλος. Λοιπόν, ο κύριος Γκίκας, όταν προανήγγειλε την πρώτη αυτή μεγάλη θεματική εκδήλωση, θεματική,
είπε ότι είναι μία από τις πολλές, από μία σειρά αντίστοιχων θεματικών που θα γίνουν και φαντάζομαι ότι θα τα δούμε να εξελίσσονται το επόμενο διάστημα με ζητήματα που άπτονται κεντρικού αλλά και τοπικού ενδιαφέροντος. Και αφορούν τον τόπο μας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα θέματα στελέχη, της επικαιρότητας. Έχουμε μία περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία είναι πολύ ανησυχητική και πολύ σοβαρή. Έχουμε τον Πρωθυπουργό να βγαίνει στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα και να λέει ότι εγώ δεν εκβιάζομαι. Να αφήνει δηλαδή υπόνοιες ότι υπάρχει είπε προσπάθεια εκβιασμού. Πίσω από τον κύριο Βαξεβάνη είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, το είπε ξεκάθαρα. Εντάξει. Και επίσης έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο το μεσημέρι στο press room να λέει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία και ότι είναι μια σκευωρία. Βέβαια αυτό το αφήγημα το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Και στο παρελθόν όλοι οι έχοντες εξουσία απέναντι σε στοιχεία και δεδομένα που τους εκθέτουν λένε το ίδιο πράγμα. Είναι κατασκευασμένα, δεν υπάρχουν στοιχεία, όμως το πλήρωμα του χρόνου έρχεται να αποδείξει ότι υπάρχουν στοιχεία. Να σας θυμίσω μόνο ότι ο κύριος Γιάννης Οικονόμου στην πραγματικότητα αρνείται ότι η κυβέρνηση ήξερε τίποτα για τον Μπάτσι. Τρεις μέρες μετά αναγκάζεται στο press room μετά τα επίμονα ερωτήματα των δημοσιογράφων να πει του είχαν γίνει συστάσεις. Το ξέρανε. Επομένως, σε τούτη εδώ την ιστορία θέλω να ακούσω τη δική σας ματιά, κύριε Βουλευτά. Δηλαδή, τι συμβαίνει κατά την άποψή σας. Καταρχάς να πω ότι δημιουργείται ένα τοξικό κλίμα το οποίο δεν βοηθά καθόλου την πορεία της χώρας αυτή τη δύσκολη περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε όλα μας τα εθνικά θέματα ανοιχτά, έχουμε την ακρίβεια, έχουμε την ενεργειακή κρίση, έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα μπροστά μας και έχουμε και αυτό το τοξικό πολιτικό κλίμα το οποίο έρχεται να επιβαρύνει έτσι περαιτέρω την κατάσταση. Θεωρώ δεδομένο ότι οτιδήποτε καταγγέλλεται θα πρέπει να διερευνάται σε βάθος και αν υπάρξουν βεβαίως αποδείξεις ή ενδείξεις ή οτιδήποτε άλλο, βεβαίως να βγουν όλα στο φως και να αποδοθούν ευθύνες όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτές οι ευθύνες. Θεωρώ όμως ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα από το συγκεκριμένο έντυπο και από το συγκεκριμένο δημοσιογράφο προφανώς και δεν εδράζεται σε πραγματικά στοιχεία. Ανέλαβε η δικαιοσύνη και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες που θα κληθεί ο κύριος ο εκδότης του. Πήγε σήμερα στον εισαγγελέα. Πήγε σήμερα αυτοβούλος, αλλά θα κληθεί πλέον από την αρμόδια ανακρίτρια για να παρουσιάσει τα στοιχεία. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να πω ότι βεβαίως δεν είναι όλα ρόδινα σε αυτή την κυβέρνηση. Το θέμα Πάτσι είναι, για παράδειγμα, ένα ζήτημα το οποίο πλήγωσε και την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι ευχάριστο πράγμα να βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν θέματα, προχωρούν θέματα τα οποία δεν είναι ούτε νόμιμα ούτε ηθικά με την έννοια αυτή. Εντάξει, και σε μια κοινοβουλευτική ομάδα όταν ένα μέλος της φεύγει με αυτόν τον τρόπο δεν είναι κάτι ευχάριστο. Όμως υπάρχει πολιτική βούληση. Το ξέρατε. Την περίπτωση Πάτση δεν ξέρατε. Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Κάτσης της Ασπρωτείας, εδώ και ένα χρόνο ρωτάει τον κύριο Πιερακάκη για συγκεκριμένα στοιχεία. Και ο κύριος Πιερακάκης που τώρα λέει ότι εγώ δεν είμαι αρμόδιος αλλά είναι το υπερταμείο, τότε απαντούσε ο ίδιος. Δηλαδή η περίπτωση αυτή αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει κέντρο εξουσίας, ο κύριος Πρωθυπουργός περί άλλων τύρβαζε, ο κύριος Οικονόμου μας είπε ψέματα τις πρώτες μέρες και επίσης η κυβέρνηση ήξερε την περίπτωση Πάτση. Ο δε πρόεδρος Βουλής που θα έπρεπε να κάνει αυτό που η συνταγματική επιταγή επιβάλλει, να κάνει διαπιστωτική πράξη και να τον οδηγήσει στην έκπτωση από το αξίωμα, δεν το έχει κάνει. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι εγώ θα συμφωνήσω. Είναι ένα κακό κείμενο, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Πάτσης δεν είναι πλέον ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Από εκεί πέρα όμως, ναι, θεωρώ δεδομένο ότι θα πρέπει να λειτουργεί πιο σωστά, πιο αποδοτικά, πιο αποτελεσματικά η Επιτροπή Ποθενέσκεσης της Βουλής. Βεβαίως πάρα πολλοί κάνουν ποθενέσκεση στη χώρα. Έτσι. Μιλάμε εκατοντάδες χιλιάδες. Εγώ θα έλεγα, κύριε Κίκα, να λειτουργεί λίγο και το κόμμα, τα κόμματα, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Σωστό, σωστό. Τότε αφορά τους υποψήφιους. Δηλαδή, όταν κάποιος θέλει να εκθέσει τον εαυτό του και ένα κόμμα λέει ναι, κάτω από την ομπρέλα μου δέχομαι τον τάδε ή την τάδε, οφείλει πριν τον παρουσιάσει να είναι σίγουρος ότι αυτός ο άνθρωπος δεν κουβαλάει αμαρτίες πίσω του. Και νομίζω ότι το παραδέχθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα πριν από λίγο, που είπε ότι ναι, αυτό είναι ένα μάθημα που στις επόμενες
διαδικασίες επιλογής υποψηφίων, θα το έχουμε υπόψη μας. Το εύχομαι. Και θα πρέπει να γίνει αυτό, διότι ο κάθε υποψήφιος είναι εικόνα ουσιαστικά του κόμματος. Οπότε, ναι, εδώ είναι ένα ζήτημα. Άρα θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι ένα κακό κείμενο. Θα συμφωνήσω ότι δεν μπορεί να μας λέει η Επιτροπή Υπόθεν Έσχεση της Βουλής ότι ζητούσαμε συνεχώς στοιχεία, αλλά δεν τα έστελνε. Κάτι πρέπει να κάνεις για αυτό το θέμα. Έτσι, μπράβο. Χαίρομαι που το λέτε αυτό. Άρα νομίζω ότι από την περίπτωση Πάτσι θα ενεργοποιηθούν τα αντανακλαστικά, πρώτα τα δημοκρατικά και μετά βεβαίως τα αντανακλαστικά, τα λειτουργικά της Βουλής, και νομίζω ότι δεν θα ξανάχουμε τέτοια περίπτωση. Okay. Τώρα, στην περίπτωση των λειτουργικών που τα κουβεντιάσατε χθες και τα οποία τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά καλά, σας είχα ρωτήσει κατά καιρούς που κάναμε συζητήσεις, αν είστε ανήσυχος. Μου είχατε απαντήσει ότι είστε ανήσυχος. Άκουσα χθες τον συνάδελφό σας, τον Άβαρχο Αποστολάκη, σε αυτή την συνέντευξη την οποία έδωσε και η οποία με προβλημάτισε πάρα πολύ, διότι και εσείς το έχετε πει, τα ίδια πράγματα λέτε εσείς, οι απόστρατοι και μάλιστα του πολεμικού ναυτικού, ότι αν τσακίσει ο διάολος το πόδι του και έχουμε ένα θερμό επεισόδιο, τις πρώτες μέρες τουλάχιστον θα είμαστε μόνοι μας και θα πρέπει η ανασχετική δύναμη της χώρας να είναι ικανή να υπερασπιστεί αυτό που ονομάζουμε ιερά και όσια μιας πατρίδας. Βεβαίως. Εγώ θα ξεκινήσω με αυτό που είπε χθες η Ντόρα, που είναι πραγματικό και αληθινό. Ότι 3,5 χρόνια πριν, αν είχαμε αυτή την κατάσταση με την Τουρκία και οι ένοπλες δυνάμεις μας από πλευράς εξοπλισμών, δυνατοτήτων και η διπλωματική ισχύ της χώρας από πλευράς συμφωνιών ήτανε του 19, θα ανησυχούσαμε όλοι οι Έλληνες και δεν θα μπορούσαμε να κινηθούμε ήσυχα. Όμως 3,5 χρόνια μετά, με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στο θέμα των εξοπλισμών, της αύξησης των εξοπλισμών και της αύξησης αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, στο θέμα της ισχυροποίησης των διπλωματικών μας σχέσεων, με όλες τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις και αμυντικές συμφωνίες που έχουν υπογράψει, ξέρετε, είναι αριθμός ρεκόρ, 43 αμυντικές συμφωνίες με χώρες πάρα πολύ σημαντικές, όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση από το 19. Όμως ο κίνδυνος ελοχεύει. Ο κίνδυνος ελοχεύει διότι έχεις μια Τουρκία η οποία έχει αναγάγει τον αναθεωρητισμό σε κυρίαρχη συνιστόσα της πολιτικής της, σε όλα τα μήκη και πλάτη κατηγορεί την Ελλάδα με ένα ψεύτικο αφήγημα αυτών των κακών Ελλήνων, και προσπαθεί να πείσει το εσωτερικό της Τουρκίας αλλά και το διεθνή περίγυρο ότι η Ελλάδα είναι αυτή η οποία δημιουργεί τα προβλήματα. Και παράλληλα ακόμα και για τον Τζιτζικώστα. Είναι πρόληπτη σκανδάλη όμως, παράλληλα με όλα αυτά. Δηλαδή προσπαθεί το θερμό επεισόδιο να το προκαλέσει αυτή η μένα, αλλά να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι πρώτοι θα αντιδράσουμε. Ακριβώς. Αυτό είναι νομίζω και εγώ ότι προσπαθεί να γίνει. Να κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα. Κοιτάξτε, υπάρχει ετοιμότητα, υπάρχει αποφασιστικότητα. Κανείς όμως δεν μπορεί να προδικάσει ότι σε μια Ρωμαχία, για παράδειγμα, ή σε μια παραβίαση ελληνικών χωρικών υδάτων από μια τουρκική ακτεωρό, από μια τουρκική πυραβλάκατο, η ελληνική αντίδραση δεν θα είναι τέτοια που να προξενηθεί κάποιο ατύχημα. Και ένα ατύχημα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μπορεί να κλιμακωθεί σε κρίση στο άψε σβήσε. Αναφέρθηκε η Ντόρα χτες, το έχω πει και εγώ στην εκπομπή σας εδώ, για την περίπτωση Ηλιάκη. Mm-hmm. Που τότε ο Τούρκος πιλότος με αυτό τον εγκληματικό ελιγμό έπεσε πάνω στην καλύπτρα του ελληνικού F-16 με αποτέλεσμα να σκοτώσει τον Έλληνα πιλότο. Και αυτό που ακολούθησε τις επόμενες ώρες κλιμακώθηκε πάρα πολύ γρήγορα και είχαμε στον αέρα μία στιγμή το απόγευμα εκείνο του Μαΐου του 2006 120 αεροπλάνα οπλισμένα, ελληνικά και τουρκικά. Και στο κέντρο επιχειρήσεων το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Άμυνας, του ΓΕΕΘΑ, mm-hmm. Που ήμουνα εγώ σε εκπρόσωπος τύπου, ο Υπουργός, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο Υφυπουργός, ο κ. Μιχαλολιάκος, αν θυμάμαι τότε, ήταν, ναι. Βλέπαμε την εικόνα και δεν το πιστεύαμε στα μάτια μας. Είχε γίνει όλος ο χώρος του Αιγαίου από τα αεροπλάνα, από τους στόχους δηλαδή, στο ραντάρ, και κόκκινος όλες οι ακτές της Μικρασίας. Και κάποια στιγμή αρχίζανε αυτά να συγκλίνουν. Τότε, εάν δεν υπήρχε η ψύχρεμη στάση Ντόρας Μπακογιάννη, Βαγγέλη Μεμαράκη, Χινοφώτη και αντίστοιχα, πρέπει να το πω αυτό, Γκιούλ,
που ήταν ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, και Μπουγιουκανίτ, ο τότε αρχηγός για ΕΘΑ της Τουρκίας, και αν δεν είχε υπάρξει αυτό το τηλεφώνημα για να υπάρξει αποκλιμάκωση. Η υπόγειοι διάβλη που λέμε. Υπάρχει το κόκκινο τηλέφωνο. Ναι. Ένα τηλέφωνο που όταν πλέον η κατάσταση πάει να ξεφύγει, πάντα πρέπει να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας. Και με την παρέμβαση τότε, μίλησαν οι αρχηγοί για ΕΘΑ, ξεκίνησε η σταδιακή αποκλιμάκωση. Φανταστείτε τι θα γινότανε εάν προχωρούσαμε και σε μια σε θερμότερο εναγκαλισμό. Θέλω να πω ότι πολύ εύκολα κλιμακώνεται μια κρίση, πολύ δύσκολα αποκλιμακώνεται. Κατά την άποψή σας, η Τουρκία τι θέλει, κύριε Βουλευτά? Κοιτάξτε, είπαμε και χθες στην συνάντησή μας ότι εάν ο στόχος του Ερντογάν είναι, βλέποντας ότι χάνει την επανεκλογή, να μπει, να εξασφαλίσει για άλλα 2 χρόνια την παραμονή του στην εξουσία, κάνοντας χρήση του συνταγματικού δικαιώματός του σε περίπτωση πολέμου, τότε πόλεμος δεν νοείται με τη Λιβύη, με τη Συρία ή με το Ιράκ, και εκεί πόλεμο κάνει η Τουρκία, αλλά δεν θεωρείται πόλεμος. Πόλεμος θεωρείται με την Ελλάδα. Αν δηλαδή προκειμένου να εξασφαλίσει την παραμονή του για άλλα 2 χρόνια, δημιουργήσει κάποιο θερμό επεισόδιο, το οποίο να μην είναι μείζονος έκτασης, να είναι μεσαίας έκτασης, που του δώσει αυτό το δικαίωμα, τότε ναι, είναι πιθανό να το κάνει. Δεν θα είναι όμως μεσαίας έκτασης. Δεν θα είναι. Διότι εσείς ξέρετε και όλοι ξέρουμε και εσείς τα έχετε πει, ότι η αντίδραση της Ελλάδας θα είναι να πλήξει άμεσα τους στρατηγικούς στόχους της Τουρκίας. Επομένως, αυτό το θέμα είναι θα έχει με διάρκεια. Κόστος, όμως. Θα είναι γρήγορο, αλλά νομίζω με πιο ότι κόστος. Δεν συμφέρει κανέναν. Νομίζω ότι αυτή ο αμερικανικός παράγων, η Ντόρα που μιλάει μαζί τους, τι σας είπε χθες? Ο αμερικανικός παράγων. Έδωσε και μια συνέντευξη ο κύριος Τσιούνης και, έμεινε λίγο. Όχι. Είπε ότι πρέπει μέσω διπλωματίας αλλά η πάγια πολιτική των ΗΠΑ είναι να μην υπάρξει πόλεμος. Σύμφωνα. Στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Ναι. Έτσι είναι πάγια πολιτική. Άρα να λύσουμε τις διαφορές μας με ειρηνικό τρόπο. Με μόνη τη διαφορά ότι οι διαφορές μας είναι μία. Είναι ο καθορισμός των θαλασσίων ζωνών. Ο Τούρκος έχει απλώσει τον τραχανά, να μου επιτραπεί η έκφραση, και κάθε μέρα δημιουργεί και μία νέα ελληνοτουρκική διαφορά. Αυτό όμως καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με την Τουρκία μόνο επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. Το είπαμε και χτες. Εφόσον συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό το πλαίσιο, τότε ναι, μπορούμε να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε. Αν όμως δεν συμφωνήσουμε σε αυτό το πλαίσιο, δεν πρόκειται να κουβεντιάσουμε και δεν θα κουβεντιάσουμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κουβεντιάσουμε για τα εθνικά θέματα. Δεν υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος θα καθίσει στο τραπέζι για να συζητήσει, παραδείγματος χάρη, αποστρατικοποίηση των νήσων, ή παραδείγματος χάρη σε περίπτωση επέκταση των χωρικών μας υδάτων, το κάζους μπέλι, ότι είναι αιτία πολέμου, ή ότι οι Τούρκοι θέλουν το μισό Αιγαίο ως χώρο ζωτικό για έρευνα διάσωση. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Από εκεί πέρα όμως, οι Αμερικάνοι, για να έρθω σε αυτό, έχουν επενδύσει στη χώρα μας και έχουν επενδύσει πάρα πολύ σημαντικά. Σήμερα πάρθηκε και μια μεγάλη απόφαση να μην αποκρατικοποιηθεί, να μην ιδιωτικοποιηθεί τμήμα του λιμένου της Αλεξανδρούπολης. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με τις αμερικανικές εκεί επενδύσεις, αλλά και με την γενικότερα στρατηγική του σημασία ως κόμβος για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, αλλά και κόμβος που επικοινωνεί ουσιαστικά το Αιγαίο με την νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι σημαντικής γεωπολιτικής αξίας και σημασίας, γι' αυτό και παραμένει στον απόλυτο έλεγχο του ελληνικού δημοσίου. Ήταν μια σημαντική απόφαση που είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός, γιατί ήταν στο τέλος να παραδοθεί, είχαν ανοίξει προσφορές. Νομίζω δείχνει και την κατάσταση που βρισκόμαστε και στο ζήτημα το ενεργειακό και στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών. Μια χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν επενδύσει σημαντικά στη χώρα μας, έχουν δημιουργήσει νέες υποδομές αμυντικές σε υπάρχουσες βάσεις ελληνικές, έχουν αναγάγει την Σούδα σε pivotal port, σε λιμάνι δηλαδή εξαιρετικής σημασίας για τα αμερικανικά συμφέροντα, πολύ δύσκολα θα αφήσουν την Τουρκία να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Όμως αυτό που
πραγματικά βλέπω ότι παίζεται αυτή τη στιγμή είναι ένα παζάρι προκειμένου να μπει η Σουηδία και η Φιλανδία στο ΝΑΤΟ, να δώσει το go, το ok η Αμερικανική Γερουσία και Βουλή για την προμήθεια των 40-16 που έχει ζητήσει η Τουρκία και την αναβάθμιση άλλων 80. Και πάλι βέβαια, μέχρι που να υλοποιηθεί αυτή η αγορά, εμείς θα έχουμε ολοκληρώσει και το πρόγραμμα των 24 Ραφάλ και είναι πολύ σημαντικό, όπως και κάτι το οποίο είπα χτες στην συνάντησή μας στο Δημοτικό Θέατρο, θα έχουμε προχωρήσει σε ένα σημαντικό βαθμό και στην παράδοση των F-16 στο Mod Viper. Ήδη τα πρώτα τέσσερα είναι έτοιμα, τα δύο παραδοθούνται αυτή τη εβδομάδα. By the way, αύριο έρχονται και τα δύο Ραφάλ. Πολύ σημαντικό, αύριο είναι η γιορτή της πολεμικής μας αεροπορίας. Και αύριο έρχονται τα δύο Ραφάλ. Δύο καινούρια Ραφάλ. Όχι από αυτά που ήταν τα μεταχειρισμένα, καινούρια μεταχειρισμένα ουσιαστικά είναι. Απλά είναι απολύτως καινούρια αυτά. Άρα λοιπόν, θα έχουν παραδοθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια το σύνολο σχεδόν των 83-85 F-16 Viper. Άρα πάλι θα έχουμε το πάνω κεφάλι, εννοώ, σε επίπεδο ισορροπίας αυτή τη στιγμή. Έπειτα οι Τούρκοι αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο και εκνευρίζονται, διότι πραγματικά αρχίζει να γέρνει πλάστιγκα προς τη χώρα μας. Και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Είχε συμβεί και με τα Μοιράζ. Και με τα Μοιράζ, όχι συμβεί σε τόσο βαθμό όμως. Ναι, με τα Μοιράζ και με τους Εξοσέτ είχε συμβεί. Τώρα εσείς ήσασταν ενεργός. Γι' αυτό ενεργός, πετάνε αυτές τις κραυγές ότι το βλήμα μας το Ταϊφούν φτάνει μέχρι την Αθήνα και κάτι τέτοια τα οποία είναι για εσωτερική κατανάλωση. Ναι, 560 χιλιόμετρα. Κοιτάξτε, το βλήμα αυτό είναι γνωστό βλήμα. Έχει επιχειρήσει επανειλημμένος και στον πόλεμο, την εισβολή που έχει κάνει η Τουρκία στο Ιράκ. Και μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί εκεί και με drone. Δηλαδή πήγαινε το drone, έδινε τις συντεταγμένες που βρίσκονται οι κουρδικοί σχηματισμοί και από 280 χιλιόμετρα που ήταν η εμβέλεια έφευγε το βλήμα και πήγαινε και προσέβαλε. Πράγματι είναι ένα βλήμα δοκιμασμένο. Άλλο αυτό, άλλο να το μετατρέψεις σε στρατηγικό βλήμα που θέλει να το κάνει ο Ερντογκάν, αλλά και πάλι εμείς δεν είμαστε ξέφραγο αμπέλι, έχουμε μια ισχυρή αεράμινα. Είχα πει σε άρθρο μου στα νέα ότι θα πρέπει να δούμε ίσως την πρόσθεση και άλλων σύγχρονων συστημάτων αεράμινας, εάν και εφόσον η Τουρκία προχωρήσει σε αυτή τη δημιουργία βαλιστικών πυράβλων. Και επίσης είχα πει ότι επειδή έχουμε πλοία και έχουμε πλέον και αεροπλάνα που φέρνουν στρατηγικούς πυράβλους, δηλαδή μεγάλης εμβέλειας για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, ίσως θα πρέπει να πάμε και σε ένα βλήμα που μπορούν να φέρουν οι φρεγάτες καινούριες συμπελαρά, που πάλι σήμερα έγινε η καθέλκυση της πρώτης φρεγάτας. Ήταν εκεί και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Άμυνας, στη Γαλλία, που καθελκύστηκε η πρώτη μας φρεγάτα. Βέβαια έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά είναι και αυτό σημαντικό. Άρα ναι, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία, υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός. Δεν ανησυχούμε όμως. Φτιάχτηκε το σκαρί και θα χτιστεί τώρα, έτσι. Ναι, όχι, δηλαδή έχει τελειώσει ό,τι έχει σχέση με το σκάφος και έχουν μπει μέσα και τα βασικά μηχανές, συστήματα και πλέον πέφτει στο νερό. Και από εκεί πέρα χτίζεται τα υπόλοιπα ραντάρ και τα λοιπά, πυροβόλα. Κάτι θέλει να ρωτήσει η Ρώ όμως και δεν. Να το πάμε μετά το διάλειμμα, να θέσω τώρα το ερώτημα. Πες το για να αλλάξουμε ενότητα. Πάμε και στα τοπικά λίγο. Ωραία. Απαντήσατε για το θέμα με τους Αμερικανούς και ναι, προφανώς έχει γύρει πλάστιγκα. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε δύο χώρες μέσα στο ΝΑΤΟ. Όταν λοιπόν η Τουρκία έχει αυτή τη ρητορική, την επιθετική ρητορική, καθημερινά, το ΝΑΤΟ γιατί δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση μεταξύ δύο χωρών που είναι μέλη του ΝΑΤΟ και να πει ως εδώ. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ο κόσμος ρωτά. Θα ήθελα να ακούσει, να είναι μια πιο ξεκάθαρη κατάσταση. Δεν μπορεί ο Ερντογάν να λέει φτάνει στην Αθήνα ο πύραυλος τη στιγμή που μιλάμε για δύο χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Και να πούμε ότι γραμματέας του ΝΑΤΟ είναι ο κύριος Στόλτεμπεργκ, ο οποίος δυστυχώς είναι κατώτερος των περιστάσεων, το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι έχω υπηρετήσει στο ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, εκεί που είναι τώρα ο Στόλτεμπεργκ, επί τριετία, στην ελληνική αντιπροσωπεία και έχουμε δώσει μάχες, αλλά με άλλους γενικούς γραμματείς, όχι με τόσο
με τέτοιους ανθρώπους που το βλέπουν μονομερώς. Υπάρχει μία μονομέρεια. Θεωρεί ο Στόλμπεργκ ότι η Τουρκία είναι σε μία γεωγραφική θέση που τη χρειάζεται περισσότερο ίσως στο ΝΑΤΟ από την Ελλάδα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι σε όλους τους τόνους οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μηδεμιάς εξαιρουμένης, ακόμα και της Γερμανίας που μέχρι πρότινος επί Μέρκελ κρατούσε μια ισορροπία, έχει πάρει ξεκάθαρη απόλυτη θέση υπέρ των ελληνικών θέσεων και βεβαίως εναντίον των παρανοϊκών και ανεδαφικών και έολων τουρκικών επιχειρημάτων. Ωραία, αυτό είναι πάμε, στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι για τα τοπικά θέματα στην δεύτερη ενότητα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στη δεύτερη ενότητα περνάμε τώρα και ο κύριος Στέφανος Γκίκας, ο βουλευτής Κέρκυρας Νέας Δημοκρατίας, είναι μαζί μας. Κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε θέματα τα οποία έχουν, θα έλεγα, μια κορυφαία, μια κυρίαρχη θέση σε αυτό που ονομάζουμε καθημερινότητα και πραγματικότητα, όχι στην ειδησιογραφία ως σχήμα λόγου, αλλά στη ζωή μας. Πάμε σε αυτά τα οποία λέμε στην καθημερινή μας κουβέντα, δηλαδή στα θέματα, κύριε βουλευτά, της Κέρκυρας και των ζητημάτων τα οποία ξέρετε, όλοι ξέρουμε ότι είναι αυτά που κρίνουν και εσάς των θεσμικών παραγόντων το έργο, αλλά ταυτόχρονα και αυτό που ονομάζουμε ποιότητα και πραγματικότητα ζωής. Στον χώρο της υγείας εγώ θέλω να σας πάω, γιατί είχαμε πρόσφατα την επίσκεψη της κυρίας Γκάγκα, της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, με ένα νοσοκομείο να βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος και με τις συζητήσεις να είναι πολύ έντονες σχετικά με τη μία διοίκηση η οποία οι πληροφορίες που φτάνουν στα δημοσιογραφικά γραφεία λένε ότι σχεδιάζει η κυβέρνηση να την αλλάξει καθώς έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Λίγη και θητεία της ούτως ή άλλως τώρα. Ναι, καταρχάς είχαμε την επίσκεψη εδώ της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, της κυρίας Γκάγκα. Δύο μέρες έμεινε στην Κέρκυρα. Νομίζω ότι άλλη φορά το νοσοκομείο μας δεν έχει υποστεί με την καλή έννοια βέβαια του όρου τόσο μακρόσυρτη και μακρά επίσκεψη. Επισκέφθηκε όλες τις κλινικές, μίλησε με όλους τους γιατρούς, σε όλα τα τμήματα, ακόμα και την επόμενη μέρα που ήταν 28 Οκτωβρίου δεν πρόλαβε να πάει στην ψυχιατρική κλινική και πήγε. Νομίζω ότι σχημάτισε εικόνα, απόλυτη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ θα μου μείνει που μιλώντας με τους γιατρούς και στα τηλέφωνα που μίλησε, που ήμουν μπροστά, παρακάλεσε κάποιους γιατρούς που έχουν υποβάλει παρέτηση να μην υποβάλουν και τη δεύτερη παρέτηση, διότι τα πράγματα θα βελτιωθούν σημαντικά στο θέμα της υγείας και ευρύτερα αλλά και εδώ τοπικά. Να πούμε επίσης ότι αυτό το τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο είχαμε σημαντικές εξελίξεις εκτός από το αρνητικό κομμάτι των γιατρών που παραιτήθηκαν, που είναι μια απώλεια βεβαίως. Είχαμε όμως άλλους 10 γιατρούς, τον οποίο αυτή τη στιγμή η προκήρυξη βρίσκεται σε εξέλιξη, δηλαδή έχει τελειώσει βέβαια, αλλά είναι η διαδικασία επιλογής σε εξέλιξη. Όπως επίσης και των 52 νοσηλευτών, που πάλι η διαδικασία επιλογής είναι σε εξέλιξη, θα έχουμε περίπου σε ένα μήνα από τώρα τα προσωρινά αποτελέσματα, αν ενθυμούμε καλώς, το είπε η κυρία Υπουργός, αλλά και το ΑΣΕΠ. Από εκεί και πέρα, εγώ θα πω ότι περιμένουμε να προκηρυχθούν επιπλέον θέσεις από τις άγονες, τις 12 άγονες που είχαμε τα τελευταία χρόνια, ένα σημαντικός αριθμός θέσεων μέχρι τα Χριστούγεννα, κατά δήλωση πάλι της κυρίας Γκάγκα. Και βεβαίως περιμένουμε και την προκήρυξη του λοιπού προσωπικού, που μάλλον από ό,τι γνωρίζω θα βγει μέσα στο μήνα, που είναι περίπου 900 τόσα άτομα σε όλη την Ελλάδα, που είναι όλες οι υπόλοιπες ειδικότητες, από διασώστες μέχρι λοιπό προσωπικό. Βεβαίως μιλάμε για μόνιμες προσλήψεις, κάποιες θα είναι και για το νοσοκομείο μας και βεβαίως ότι η Κέρκυρα, όλο το νησί, έχει ενταχθεί στην άγονη περιοχή τύπου Α, δηλαδή δίνει πολλά κίνητρα στους γιατρούς, μετά την τροπολογία την οποία καταθέσαμε οι τρεις βουλευτές της Κέρκυρας. Άρα αυτά είναι τα θετικά, βεβαίως υπάρχουν τα αρνητικά. Το θέμα είναι γιατί αυτή η κυρία Γκάγκα και πριν την κυρία Γκάγκα ο κ. Κοντοσαμάνης, ο κ. Κικίλιας
δεν είχαν βγει κοαότα σε αυτά τα οποία συνέβαιναν γύρω από τη δημόσια υγεία. Θέλω να σας πω κάτι, ειλικρινά θέλω την άποψή σας. Είστε γενναίος άνθρωπος και θέλω να μου πείτε ποιος κρατάει τον κύριο Ρουμπάτη στην Κέρκυρα. Δεν είναι δυνατόν να ζητάει ο βουλευτής Κέρκυρας της αντιπολίτευσης συγκεκριμένα έγγραφα για την εκτέλεση του κοινοβουλευτικού έργου και ο κύριος διοικητής με τακλητός υπάλληλος να μην τα δίνει και να τα ενηχειρεί 4 μήνες μετά από ερώτηση η υφυπουργός της Υγείας και να μην μετακινεί κανείς τον κύριο Ρουμπάτη. Δεν είναι δυνατόν να παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία για την υπόθεση του φαρμακοποιού και την ξέρετε την υπόθεση, να βγαίνει η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου που αποδεικνύει το βέβαιο των καταγγελιών και να παραμένει στη θέση του. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν οι ανακοινώσεις μία μετά την άλλη, να έχει σχηματίσει εικόνα και φάκελο η υγειονομική περιφέρεια και να παραμένει στη θέση του. Και να μην παραμένει μόνο αυτό στη θέση του και τα λαϊκά μέλη που είναι μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και να μην τους κουνάει κανείς. Και μέρα με τη μέρα η κοινή γνώμη να σχηματίσει μια εικόνα, θέλετε σαθρή. Να το δεχτώ και αυτό ακόμη. Για την πραγματικότητα του νοσοκομείου. Και μια η κυβέρνηση να κάνει ότι δεν ακούει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό είναι εικόνα κυβέρνησης, ειλικρινά. Λοιπόν, σας είπα μόλις προλίγου κάποια πολύ θετικά πράγματα τα οποία έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για το νοσοκομείο μας. Εγώ θα δεχτώ ότι υπάρχουν προβλήματα, πολλά από τα οποία τα αναφέρατε και πραγματικά υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός αρνητικών δημοσιευμάτων που αναφέρονται στο νοσοκομείο πραγματικοτήτων, όχι δημοσιευμάτων. Ναι, και πραγματικοτήτων. Τέλος πάντων που εμφανίζονται. Η περίπτωση του φαρμακοποιού είναι σκάνδαλο. Το τελευταίο είναι χρόνο. Σκάνδαλο. Όμως, αναξιοκρατία. Όμως, και είναι στη θέση του κ. Ζουμπάτης. Κοιτάξτε, είπε και ο Υπουργός ότι θα υπάρξουν αξιολογήσεις. Αυτή την έκφραση, 2 χρόνια μετά από τη λίγη αυτή θητεία. Την έκφραση χρησιμοποίησε. Εντάξει. Εγώ μπορώ να κατανοήσω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν και στο δικό μας πολιτικό χώρο και εργάζονται στο νοσοκομείο έχουν προβλήματα με την συγκεκριμένη κλέρη μανά του. Από εκεί και πέρα, Και όχι μόνο. Εγώ θα πω ότι αυτό το χρονικό διάστημα έγιναν σημαντικά, προωθήθηκαν σημαντικά θέματα για το νοσοκομείο μας που ένα μεγάλο ρόλο σε αυτό είχε ο ίδιος ο κύριος Ρουμπάτης. Δηλαδή, ως προς τι κύριε Βουλευτά. Να σας πω, υπερδιπλασιάσαμε τις κλίνες εντατικής θεραπείας, περάσαμε ένα COVID που το νοσοκομείο μας αναδείχθηκε, η κλινική μας εξαιρετικούς γιατρούς λοιπόν, στην πνευμονολογική κλινική από και για να τους επιβραβεύσουμε αυτούς που θα μπορούσαν να πάρουν μια θέση επιμελητή α, η καλή διοίκηση έβγαλε άλλη θέση, ώστε ο πνευμονολόγος που έδωσε τη μάχη με τον COVID πήγε και μέχρι τη Βέρεια να μην είναι μέσα στην επόμενη διαδικασία έστω να βάλει τα χαρτιά του. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολη η θέση σας. Όχι, μα δεν είναι θέμα. Ξέρω ότι είστε γνώστης των πραγμάτων. Εντάξει, εγώ σας λέω όμως ότι γίναν θετικά βήματα, αλλά γίναν και κάποιοι άλλοι βάλαν πλάτη. Γίναν θετικά βήματα. Πάρα πολλά θέματα που είχαν να κάνουν με την οικονομική διαχείριση, κανένας δεν έχει να πει τίποτα, θεωρώ. Και σε ένα νοσοκομείο που έχει ένα προϋπολογισμό 16, 17, 18 εκατομμύρια, είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό. Από εκεί πέρα, ούτε ναι, για τις προηγούμενες διοικήσεις είχε υποθεί τίποτε. Κάποια ζητήματα. Ούτε για τον Γρηγορόπουλο, ούτε για τον Κακαβίτσα. Κάποια η εντυμότητα δηλαδή στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και μάλιστα με ελεκτικούς εσωτερικούς μηχανισμούς, τι είναι. Κοιτάξτε, εγώ ξέρω ότι ένας διοικητής. Εγώ ξέρω. Ακούστε κάτι, κύριε Βουλευτά. Εγώ ξέρω ότι ένα φαρμακοποιό. Τι σημαίνει πανδημία. Εγώ ξέρω ότι πέταξε στο καλάθι των απορριμμάτων του ο κύριος διοικητής, μη ζητώντας νομοδότηση από το νομικό σύμβουλο του νοσοκομείου που έχει νομικό σύμβουλο και τον πληρώνει. Και υπερκέρασε παρακαλώ πολύ την κείμενη νομοθεσία και παραμένει στη θέση του. Εγώ ξέρω ότι η αγένεια και η ασέβεια απέναντι στο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αυλονίτη, είναι προκλητική για τη θεσμική εκπροσώπηση της κοινωνίας. Λοιπόν, και ο κύριος παραμένει στη θέση του. Ωραία, συγγνώμη, αυτό τώρα τι δείχνει, ότι έχουμε κέντρο βάρους, ότι έχουμε κυβέρνηση. Εντάξει, δεν κρίνεται μια κυβέρνηση. Πώς δεν κρίνει. Η κυρία Κράτσα πηγαίνει πάνω και του τα λέει του Κοντοζαμάνη χοντρά. Ο Κώστας ο Ζορμπάς θα είπε πιο χοντρά στον Κοντοζαμάνη. Πρέπει να πω ότι με τον Κοντοζαμάνη μιλούσα εγώ. Να σας πω τι μας έλεγαν οι υπουργοί της κυβέρνησής σας. Και εδώ έχουμε μια διοίκηση η οποία σας έχει εκθέσει.
Δεν το βλέπετε. Ξέρετε, λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει στην Κέρκυρα μόνο το μήνα Οκτώβριο 4 μείζωνα θέματα που θα έπρεπε από το πρωί μέχρι το βράδυ να κουβεντιάζουμε για αυτά. Για ποια λέτε. Και ξανά κουβεντιάζουμε για το νοσοκομείο και το νοσοκομείο και το Ρουμπάτι. Για πείτε μας. 4 μείζωνα θέματα που δεν τα έχει δει η Κέρκυρα τα τελευταία 30 χρόνια. Ποια είναι αυτά. Πρώτον, φράγματα. Ολοκληρώθηκαν τα πάντα. Βγαίνει ο διαγωνισμός την άλλη εβδομάδα. 150 εκατομμύρια δεσμευμένα για την Κέρκυρα. Να το δούμε. Δεύτερον, εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων μετά από 8 χρόνια παλινοδιών δημοπρατήθηκε. Τρίτον, 44 εκατομμύρια επένδυση στο αεροδρόμιό μας. Στο αεροδρόμιό μας που ξεκινάει άμεσα θα γίνει ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια των Βαλκανίων. Τέταρτον, πέρασε από το ΚΑΣ η ολοκληρωμένη μελέτη, ο μεγάλος προγραμματισμός για την περαιτέρω ανάδειξη των οχυρωματικών οχυρώσεων της Κέρκυρας, ενώ παλιό και νέο φρούριο. Η κυρία Μενδώνη έρχεται το Δεκέμβριο εδώ να την παρουσιάσουμε στον κερκυραϊκό λαό και αμέσως μετά εντάσσονται ένα-ένα τα τμήματα, άλλα στο Ταμείο Ανάκαμψης, άλλα στο ΕΣΠΑ 2127. 4 μείζωνα θέματα και δεν έχει πει κανείς τίποτα. Μα και ασχολούμαστε με το Ρουμπάτι. Εγώ δεν το δέχομαι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτά υπόθηκαν. Πρώτον, για το θέμα των φραγμάτων, αφήστε να το δούμε. Και η Μερόπη Ιδρέου έκαμε δύο δημοπρατίες του εργοστασίου, αλλά ο ανταγωνισμός των εταιριών τίναξαν στον αέρα το σχέδιο και επίσης ο κύριος Γραφάκος έκανε τα γνωστά περίφημα πρώτη πατεύχη δημοπράτησης. Αφήστε να το δούμε. Στη δε περίπτωση της διαβούλευσης, εσείς μου το είχατε πει και εγώ ξέρω ότι μιλάω με έναν άνθρωπο που θυμάται, γνωρίζει και είναι και έντιμος. Να σας πω κάτι. Πέρασε από το ΚΑΣ. Πριν περάσει από το ΚΑΣ, αυτή η μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, δεν όφιλε η κυρία Μενδώνη να κάνει μια στοιχειώδη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Πριν την περάσει από το ΚΑΣ. Για αναγκαίες διορθώσεις και ρυθμίσεις. Σημαίνοντα ρόλο, είχε η εφορία αρχαιοτήτων εδώ στη Κέρκυρα. Η εφορία αρχαιοτήτων είναι ένα συντηρησιακό παράγοντα. Κύριε Ζηνιάτη μου, ξέρω πως ασχολείστε με τα θέματα της ιστορίας. Βεβαίως. Και αναγνωρίζω τις γνώσεις σας. Είναι μια τεχνοκρατική μελέτη, ένα πρόγραμμα για την ανάδειξη των φρουρίων. Ναι, αλλά με προτάσεις χρήσης. Με προτάσεις χρήσης, ναι. Με προτάσεις χρήσης για περαιτέρω ανάδειξη και του παλιού Βρετανικού νοσοκομείου, στο οποίο όλοι οι φορείς είχαμε συμφωνήσει ότι θα γίνει ένας πολυχώρος πολιτισμού και αυτή ήταν η αφορμή, αν θέλετε, να δημιουργήσουμε αυτή τη μελέτη που στήχησε 300.000 ευρώ. Δεν στήχησε 30. Μετά, δεν μπορούμε να μην πούμε ότι εξαιτίας αυτής της μελέτης, αυτή τη στιγμή, ο προμαχώνας των 7 ανέμων εντάχθηκε στο RRF, στο Ταμείο Ανάκαμψης, τα βραχώδη πρανή του παλαιού φρουρίου το ίδιο. Θα γίνει η παρουσίαση της μελέτης και βεβαίως δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή η μελέτη μπορεί να λέει, για παράδειγμα, ότι το α τμήμα του φρουρίου μπορεί να αναδειχθεί έτσι, αν η τοπική κοινωνία απαιτεί κάτι άλλο, βεβαίως θα προσαρμοστεί. Μπορεί να γίνει τροποποίηση, βεβαίως, δηλαδή δεν είναι βεβαίως, ζήτημα σε αυτό. Βεβαίως. Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το βασικό εργαλείο για να μπορούμε να εντάξουμε και το παλιό Βρετανικό νοσοκομείο και άλλα τμήματα των φρουρίων μας στα ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε αυτό λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης, είτε λέγεται 2127, ΕΣΠΑ. Ωραία. Που το αμέσως προσεχές διάστημα θα το δούμε αυτό να εξελίσσεται. Για τα κατά παρέκκληση οικόπεδα, τι γίνεται που το παρακολουθείτε το θέμα? Λοιπόν, εδώ το παρακολουθούμε πολύ το θέμα και θα σας αποκαλύψω ότι ήταν ένα από τα θέματα που συζητήσαμε με την Ντόρα Πακογιάννη εδώ, με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Ζορμπά και του Αναπληρωτή Δημάρχου, διότι έλειπαν οι Περιφερειάρχης και η Δήμαρχος, οπότε οι αναπληρωτές τους. Είναι ένα θέμα και με εκπρόσωπο του ΤΕΕ, ένα θέμα που και του Δικηγορικού Συλλόγου. Κοιτάξτε, εγώ έχω στείλει προσωπικά και επιστολές στον Υπουργό, ο Υπουργός συμφώνησε, και στον κύριο Μπρατάκο και στον κύριο Γεραπετρίτη, που είναι οι υπουργοί παρά τον Πρωθυπουργό, να το πω έτσι. Κοιτάξτε, η εικόνα που έχω είναι ότι έγινε μια ευρεία σύσκεψη στο Μαξίμου, αλλά ο Πρωθυπουργός έχει μια άλλη άποψη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, και αυτή είναι η είδηση που σας λέω, μία ομάδα βουλευτών μπαίνουμε μπροστά και στέλνουμε επιστολή στον Πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Της Νέας Δημοκρατίας. Επιστολή στον Πρωθυπουργό με την δυνατότητα τροποποίησης του ισχύοντος νόμου στο εξής. Ο νόμος τι λέει? Λέει ότι
Η κατά παρέκκληση αυτή διαδικασία σταματά μόλις ολοκληρωθούν τα τοπικά χωροταξικά πολεοδομικά σχέδια. Ναι. Έχει όμως ένα ή διαζευτικό ή 2 χρόνια από την εφαρμογή του νόμου. Τα 2 χρόνια από την εφαρμογή του νόμου περατώνονται 9 Δεκεμβρίου. Ακριβώς. Όμως τα τοπικά χωροταξικά τώρα αναλαμβάνουν οι εταιρείες, τώρα γίνανε οι διαγωνισμοί για να αναλάβουν αυτό που λέει και το ΤΕ. Αυτό που λέει και το ΤΕ. Ναι. Οπότε λοιπόν, εμείς θέλουμε να κάνουμε τροποποίηση στον νόμο το ίδιο διαζευτικό. Ναι, σωστό. Οπότε έχουμε ένα χρόνο, 1,5-2 χρόνια. Παραπάνω ίσως. Ίσως παραπάνω, περίπου, ναι. Μέχρι να ολοκληρωθούν τα τοπικά χωροταξικά. Νομίζω και μου είπε και η Ντόρα και αυτή είναι η είδηση ότι θα υπογράψει και αυτή. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Ναι. Ναι. Το γεγονός και αυτή η εξέλιξη. Θα δούμε βεβαίως πόσο και αυτό το πράγμα θα εισακουστεί. Εδώ που τα λέμε. Ο Πρωθυπουργός έχει δείξει ότι είναι ένας πολύ θεσμικός Πρωθυπουργός και πράγματι θεσμικά δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση. Απ' την άλλη όμως, ουσιαστικά αν το δεις, αυτό επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο. Ιδίως σε τόπους όπως είναι ο νομός Κερκύρας και ο νομός Χανίων που έχουν μικρούς κλήρους, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα Χανιά μας σώζουνε. Σας το λέω εγώ ευθέως. Τα Χανιά θα μας σώσουν, κύριε βουλευτά μου. Αφού είναι κοινό έτοιμα και η Κέρκυρα και τα Χανιά θα σωθούμε. Οπότε, και στο νομό Χανίων υπάρχει κατακαιρματισμένος κλήρος. Υπάρχει μικρότερος κλήρος, ναι. Μικρός αντίστοιχος κλήρος. Με εμάς, δηλαδή μια πραγματικότητα αντίστοιχη. Όχι τόσο όσο εμείς, αλλά έχουν και αυτοί το πρόβλημα. Ενδιαφέρον. Μου είπε η κυρία Μπακογιάννη ότι θα υπογράψει. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Γι' αυτό σου λέω εγώ. Θα υπογράψει την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό. Από και πέρα βέβαια είναι αναφέρει το δικαίωμα του Πρωθυπουργού να πάρει την υπόσχεση. Τοποθετηθείτε εν όψη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Φαίνεται ότι βράζει η Νέα Δημοκρατία. Εδώ έχουμε τα δύσκολα. Υπάρχουν μέτωπα εσωτερικά. Υπάρχουν φιλοδοξίες, υπάρχουν απόψεις. Υπάρχει δυνατή κριτική απέναντι στα κυρίαρχα πρόσωπα στο εσωκομματικό πεδίο. Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ θεωρώ ότι οποιαδήποτε φιλοδοξία, οποιοδήποτε είναι θεμητή. Απ' την άλλη όμως, όταν στο δικό μου πολιτικό χώρο έχω εν ενεργεία περιφερειάρχη και εν ενεργεία δήμαρχο, καταλαβαίνετε ότι εάν είναι κάτι άλλο θα πρέπει να εκπορεύεται από τα κεντρικά του κόμματός μου. Είναι απόφαση του Πρωθυπουργού, είναι απόφαση των κομματικών οργάνων κεντρικά. Νομίζω όμως ότι έχουμε δρόμο μέχρι τότε, ας μην βιαστούμε. Γνωρίζω ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα γίνουν κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες θα είναι και από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή κεντρικά. Έχει ήδη γίνει μία από την Νέα Δημοκρατία. Πέρα, τα ξέρετε τα στοιχεία, φαντάζομαι. Και νομίζω ότι σε λίγο διάστημα γίνεται μία δημοσκόπηση από τη Νέα Δημοκρατία και μία από το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μία δημοσκόπηση από την Κάπα Research. Με άγνωστο εντολέα. Από το διοικητικό κόσμο. Δεν γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή η Κέρκυρα, ας πούμε για την κεντρική Κέρκυρα, και βεβαίως υπάρχει μια περιφερειάρχηση η οποία προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία και βεβαίως και μια δήμαρχος κεντρικής Κέρκυρας που επίσης προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι εν ενεργεία, έχουν αυτή τη στιγμή τους θόκους. Από εκεί και πέρα σας λέω ότι εγώ ούτως ή άλλως με την τοπική αυτοδιοίκηση ποτέ δεν είχα μπει και δεν ισχολούμαι ενεργά και είναι μια πάγια πολιτική μου αυτή. Όμως οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού θα με δεσμεύσουν απολύτως. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μόλις μου έστειλε ένας καλός φίλος μας παρακολουθεί το Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ο πρόεδρος του κ. Σπύρος Σοβιανός έστειλε επιστολή έκκληση προς τον Πρωθυπουργό για την υπόθεση των καταπαρέκκληση νοικοπαίδων. Ναι. Από τα Χανιά της Κρήτης δηλαδή. Τώρα λοιπόν θα δουν και την επιστολή των βουλευτών, υπογεγραμμένη και από την τώρα. Θα είναι από όλα τα νησιά τα Ιόνια. Ναι, θεωρώ ότι θα είναι από όλα τα νησιά και όχι μόνο από όλα τα νησιά. Πιστεύω ότι θα είμαστε πάνω από 30 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι θα στείλουμε αυτή την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό λέγοντας κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι εύκολο είναι να γίνει το διότι το λέει ο ίδιος ο νόμος. Έχω μια ερώτηση από εργαζόμενο στο ΕΚΑΒ. Ναι. Σε μισό λεπτό. Ναι. Το άκουσε το θέμα η κυρία Γκάγκα. Υπάρχει περίπτωση μεταφοράς, το είπε και η νομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρουμε στην κάτι διάρκεια συζήτηση. Της μεταφοράς του τηλεφωνικού κέντρου στην Κέρκυρα. Το διεκδικείτε κι εσείς, αν νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο το συζητήσαμε με την Υπουργό. Ήταν πράγματι ένα αίτημα και της κομματικής μας οργάνωσης.
Όχι αυτή τη βδομάδα, τη μεθεπόμενη βδομάδα έχω ραντεβού και με τον κύριο Πλεύρη για μια ευρύτερη συζήτηση. Ωραία. Ένα εκ των θεμάτων είναι και το ΕΚΑΒ. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν απόψε εδώ. Να ανησυχούμε ή όχι, να κρατάνε οι παππούδες και οι γιαγιάδες το καριοφύλι γεμάτο ή όχι. Να έχουμε εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις και στο προσωπικό μας και στην στιβαρή πολιτική ηγεσία σε όλα τα επίπεδα. Καλό βράδυ. Πρωθυπουργός, Υπουργός Εξωτερικών, Υπουργός Άμυνας. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.